είναι αναφέρον το δικαίωμα του καθενός να κάνει οποιασδήποτε στάσεις, να υπερασπίσει τα συμφέροντά του, όπως αναφέρει το δικαίωμα και σε εμάς να υπερασπιστούμε ένα έργο το οποίο, όπως ξέρετε, τόσα χρόνια δυστυχώς καρκινοβατεί. Με αυτή τη φράση, ο Δήμαρχος Σιτίας ξεκαθαρίζει τη στάση που θα κρατήσει ο Δήμος του σε περίπτωση που προχωρήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας της τοπικής κοινότητας Καβουσίου. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά βγάζει το Δήμο Σιτίας από την απομόνωση και όπως καταλαβαίνετε επουδενή δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να εξελιχθεί όπως κάποιοι θέλουν. Κατά τη διάρκεια συνάντησης, τον επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σιτίας, παρουσία και του Νομικού Συμβουλίου του Δήμου, συζητήθηκε το ζήτημα διεξοδικά με τους παριστάμενους να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του Δήμου Ιεράπετρας να στηρίξει την προσφυγή του Καβουσίου. Έρχεται τώρα ο Δήμος Ιεράπετρας εκ των υστέρων και κάνει αυτή την απίστευτη κολοτούμπα, η οποία εγώ λέω ότι είναι κακοπροαίρετη. Εγώ το λέω ανοιχτά, είναι κακοπροαίρετη. Είναι μια εχθρική, βαριά λέξη ίσως, αλλά είναι εχθρική κίνηση κατά της περιοχής της Σιτίας. Αυτή η ενέργεια δείχνει, και έτσι τουλάχιστον εγώ την εκλαμβάνω, ως δημιουργεί άλοθη στην κυβέρνηση για να μπλοκάρει την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα μέχρι τη Σιτία. Από την πλευρά του πάντως, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ξεκαθαρίζει ότι η Δημοτική Αρχή είναι υπέρ του μεγάλου έργου του νέου ΒΟΑΚ, αλλά με τις απαραίτητες βελτιώσεις στη χάραξη που αφορά στο τμήμα που διασχίζει τον κάμπο του Καβουσίου. Εμείς λοιπόν στο νομό Λαστείου, όταν μιλάμε για ΒΟΑΚ και για ΝΟΑΚ, θα πρέπει να συστρατευόμαστε και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, είτε είμαστε Δημοτική Αρχή είτε ανήκουμε στη μειοψηφία. Γιατί αυτά τα έργα τα έχουμε ανάγκη στο νομό Λαστείο, όλοι μας δηλώνουμε ότι πρέπει να προχωρήσουν. Από εκεί πέρα τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, η έστασή μας είναι μόνο για την κοινότητα του Καβούση. Τι σημαίνει αυτό? Να γίνουν κάποιες αλλαγές στη χάραξη του δρόμου, ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στην κοινότητα. Ουσιαστικά παρασύρει τεράστιο όγκο παραγωγικού ιστού, τεράστιες καταστροφές στο περιβάλλον μας, υποβαθμίζει τις περιουσίες μας, τυφλώνει, ισοπεδώνει, ακυρώνει γενικότερα το όλο περιβάλλον της περιοχής μας. Να εξετάσουν νέες λύσεις και όχι αυτή. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις για την απόφαση του Δήμου Ιεράπετρας να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπάρχουν και στο εσωτερικό του Δήμου. Με ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης μαζί αλλάζουμε την Ιεράπετρα Αργύρης Πανταζής, κάνει λόγο για θεσμικό ολίσθημα στο οποίο έχει υποπέσει η Δημοτική Αρχή, σημειώνοντας πως για πρώτη φορά ο Δήμος Ιεράπετρας προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ίδια του την απόφαση. Η Δημοτική Αρχή έρχεται τώρα, αφού διαπίστωσε ότι όλο το χωριό είναι απέναντί τους, αποδεχόμενη το λάθος της, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανασκευάσει τις εντυπώσεις και προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία, να προσφεύγει κατά της απόφασης που ο Δήμαρχος και η παράταξή του έλαβε τότε. Σε ό,τι αφορά το Καβούσι, οι τοπικοί φορείς της κοινότητας ξεκίνησαν τη συγκέντρωση χρημάτων ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα που απαιτούνται για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.